Γεια σας και πάλι, καλώς ήρθατε στο Info Επίδομα, είμαι η Κατερίνα και σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε τι ισχύει γύρω από το επίδομα γέννησης. Το επίδομα γέννησης είναι μια σχετικά πρόσφατη παροχή όπου αφορά γεννήσεις στην Ελλάδα. Το δικαιώνεται το συγκεκριμένο επίδομα η μητέρα του τέκνου. Αυτό της δίνει 2.000 ευρώ για κάθε μωράκι. Φυσικά στην περίπτωση που μιλάμε για δίδυμα, παραδείγματος χάρη, τα 2 ευρώ γίνονται 4 όπως καταλαβαίνετε. Και θα αναλύσουμε έτσι λίγο γύρω από τις πληρωμές, τι ισχύει. Θα δούμε και ένα μικρό κομμάτι γύρω από το πώς υποβάλλουμε την αίτηση. Αν και οφείλω να ομολογήσω πως πλέον όλες οι αιτήσεις γίνονται από υπάλληλο είτε του νοσοκομείου είτε της κλινικής όπου θα γεννηθεί το μωράκι. Ωστόσο, περισσότερο το βιντεάκι γίνεται για να δούμε πώς μπορούμε να ελέγχουμε την εξέλιξη της αίτησής μας και όχι τόσο πώς υποβάλλουμε την αίτηση, ακριβώς για τον λόγο που σας προείπα. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα τι ισχύει. Επιλέγουμε, ανοίγουμε τη μηχανή αναζήτησής μας, πληκτρολογούμε επίδομα γέννησης, αρχική σελίδα επίδομα γέννησης, είσοδος, συνέχεια στο τάξης. Ως δικαιούχος είναι η μητέρα του τέκνου, οπότε εδώ πέρα καταχωρούμε τους κωδικούς τάξης της μητέρας και πατάμε σύνδεση. Εδώ πατάμε αποστολή και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταχωρήσουμε τον άνκα της μανούλας και πατάμε είσοδος. Μας έχει ανοίξει η αρχική σελίδα του επιδόματος, όπου σε έναν πίνακα εμφανίζεται το ιστορικό των αιτήσεων εάν και εφόσον έχουν υποβληθεί και άλλες αιτήσεις στο παρελθόν. Θέλω λίγο να σας επιστήσω την προσοχή εδώ, γιατί θα επανέλθουμε στο τέλος του βίντεο, στην περίπτωση που θέλουμε να ελέγξουμε την υποβληθήσα αίτησή μας. Είτε την υποβάλαμε εμείς, είτε μας την έχουν υποβάλει από την κλινική ή το νοσοκομείο. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Θα έρθουμε λοιπόν και θα πατήσουμε εδώ πέρα επεξεργασία. Θυμηθείτε το αυτό, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Πάμε να δούμε όμως την περίπτωση που θέλουμε εμείς να υποβάλουμε την αίτησή μας. Μία στο εκατομμύριο. Τι κάνουμε. Έρχομαστε εδώ, πατάμε νέα αίτηση. Και η αμέσως επόμενη οθόνη είναι η αρχή της φόρμας στην οποία πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας. Η αίτησή μας εμφανίζεται ως νέα. Όσο υπάρχει αυτή εδώ η κατάσταση, σημαίνει ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί, δεν θα μας πληρώσει. Θα πρέπει να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη για να μας πληρώσει. Το τονίζουμε αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Απαραίτητα πρέπει να συνενέσουμε κλικάροντας στο ναι, σε αυτό εδώ το σημείο. Λίγο παρακάτω εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία της μητέρας. Εδώ πέρα μας ζητάει να καταχωρήσουμε ένα IBAN, ένα mail και ένα τηλέφωνο. Φυσικά το IBAN θα πρέπει να είναι απαραίτητο στο όνομα της μανούλας. Τα στοιχεία της κατοικίας της, διεύθυνση αλληλογραφίας είναι. Ήθιστε να βάζουμε τον τόπο διαμονής μας. Αμέσως μετά υπάρχει ένας πίνακας με τα εισοδήματα της όλης της οικογένειας, της συγκεκριμένης, σε πάση περιπτώσει, αν μιλάμε για μονοπρόσωπο, μανούλας που θέλει να αιτηθεί. Και μετά υπάρχει ο πίνακας με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Εδώ πέρα λοιπόν εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας, όπου στο τέλος του πίνακα αυτού βλέπουμε το κουμπάκι που λέει «Προσθήκη». Θα πατήσουμε το κουμπάκι αυτό, εμφανίζεται ένα μεγάλο πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα πρέπει να καταχωρήσουμε τον άμκα του νεογνού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει βγει ήδη ο άμκα του τέκνου. Πατάμε αναζήτηση, γίνεται αυτόματα μία αναζήτηση στο σύστημα, διασταυρώνεται το μωράκι και έτσι προχωράει η αίτησή μας. Λίγο παρακάτω υπάρχει ο πίνακας των επισημάνσεων. Ό,τι μας εμφανίζεται εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει είτε αν έχουμε ξεχάσει να το καταχωρήσουμε να επιστρέψουμε και να το καταχωρήσουμε είτε να το διορθώσουμε. Πατώντας εδώ πέρα μας ανακατευθύνει άμεσα στο συγκεκριμένο πεδίο ή απλά μπορούμε να επιστρέψουμε μόνοι μας. Εφόσον διορθώσουμε ό,τι πρέπει να διορθωθεί, οι επισημάνσεις θα σβήσουν. Αυτό μπορούμε να το διπλοτσεκάρουμε πατώντας αποθήκευση, έλεγχος και αποθήκευση. Και αν και εφόσον δεν υπάρχουν πλέον επισημάνσεις, τότε πατάμε οριστική υποβολή αίτησης.
επιβεβαιώνουμε, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα μας ζητάει να επιβεβαιώσουμε την αίτησή μας, ότι θέλουμε να την υποβάλουμε και να την οριστικοποιήσουμε, επιλέγουμε ναι και έτσι η αίτησή μας έχει υποβληθεί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται γύρω από τις πληρωμές, πώς το επίδομα μας πληρώνει, πότε μας πληρώνει και πώς το ελέγχουμε. Όπως είπαμε στην αρχή, πατώντας επεξεργασία επάνω στην αίτηση την οποία φαίνεται ότι έχουμε υποβάλει, είτε εμείς είτε κάποιος υπάλληλος, θα μπορέσουμε να δούμε κάτω-κάτω στη σελίδα που θα μας βγάλει αυτά εδώ πέρα τα πινακάκια. Φυσικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία αίτηση η οποία έχει ολοκληρωθεί, έχει πληρώσει και τις δύο αιτήσεις της. Στην περίπτωση που ακόμα δεν έχουμε πληρωθεί εννοείται, εδώ πέρα δεν θα εμφανίζεται ότι η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί, θα εμφανίζεται ότι είναι προς πληρωμή. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι ισχύει γύρω από τις πληρωμές, πώς το επίδομα μας πληρώνει. Μας πληρώνει, είπαμε, 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Αν εγώ φέρω στον κόσμο ένα μωράκι, θα πληρωθώ 2.000 ευρώ σε δύο δόσεις. Αν φέρω δύο μωράκια, αυτό θα είναι 4.000 ευρώ, όπου η κάθε δόση θα είναι 2.000 ευρώ. Είναι ακριβώς το ποσό στη μέση. Η αίτηση λοιπόν που έχει υποβληθεί ξεκινάει να με πληρώνει την πρώτη δόση, μαζί με όλα τα υπόλοιπα ΟΠΕΚΑ. Έχουμε αναφέρει πότε γίνονται οι πληρωμές των ΟΠΕΚΑ επιδομάτων. Την πρώτη δόση λοιπόν μου την δίνει τον επόμενο μήνα από τον μήνα που η αίτησή μου έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί. Ασχέτως αν είναι αρχές του μήνα, μέσα του μήνα ή τέλη του μήνα, όποτε λάβω απαντητικό μήνυμα στο κινητό ή στο mail που έχω ορίσει μέσα στη φόρμα ότι η αίτησή μου έχει υποβληθεί, τον επόμενο μήνα θα είναι η καταβολή της πρώτης δόσης. Η δεύτερη δόση δεν έχει να κάνει με το πότε έχει υποβληθεί η αίτηση, έχει να κάνει με το πότε γεννήθηκε το μωράκι. Η δεύτερη δόση πληρώνεται πάλι μαζί με όλα τα υπόλοιπα ΟΠΕΚΑ 5 μήνες μετά τον μήνα γέννησης του μωρού. Τι εννοούμε? Πάμε να δούμε λοιπόν στη συγκεκριμένη αίτηση. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα η αίτηση έγινε στις 10 12 το 21. Πάμε να δούμε όμως πότε πληρώθηκε την πρώτη και τη δεύτερη δόση η συγκεκριμένη μητέρα. 31 πρώτου το 22 πληρώθηκε η πρώτη δόση. Γιατί αυτό? Γιατί είναι μία αίτηση η οποία υποβλήθηκε τον Δεκέμβρη του 2021 και όπως είπαμε η πρώτη πληρωμή είναι τον επόμενο μήνα από αυτόν της έγκρισης. Άρα τον Γενάρη του 2022 έλαβε την πρώτη δόση. Η δεύτερη δόση πιστώθηκε τον Μάιο του 2022. Και αυτό γιατί? Γιατί το μωράκι γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Η αίτηση υποβλήθηκε αμέσως με τη γέννηση του τέκνου. Βγήκε το ΆΜΚΑ και υποβλήθηκε αμέσως η αίτηση. Αν μια μανούλα ωστόσο που γεννήσει ομοίως στις αρχές Δεκεμβρίου για κάποιο λόγο δεν υποβάλλει την αίτησή της ή αυτή δεν καταφέρει για κάποια έγγραφα ενδεχομένως να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί μέσα στο Δεκέμβρη, η αίτηση θα εγκριθεί ας πούμε τον Γενάρη. Η πρώτη δόση θα πληρωθεί τον Φεβρουάριο, γιατί είπαμε ότι η πρώτη δόση πληρώνεται τον επόμενο μήνα από αυτόν της έγκρισης. Όμως η δεύτερη δόση συνεχίζει να ισχύει στο πεντάμηνό της. Δεν αλλάζει δηλαδή η καταβολή της δεύτερης δόσης με το πότε έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί η αίτηση. Έχει να κάνει απόλυτα με το πότε γεννήθηκε το μωράκι. Ένα μωράκι λοιπόν που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο, τη δεύτερη δόση θα την πάρει τον Μάιο. Ομοίως φυσικά, ανάλογα με τον μήνα γέννησης και με τον μήνα της αίτησης, πάνε και, τώρα απλά δώσαμε ένα παράδειγμα, πάνε και ανάλογα οι πληρωμές των δύο δόσεων. Κάτω από το βίντεο, στις πληροφορίες, θα σας έχω link με αναλυτικές τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του επιδόματος. Πατάμε like κάτω από το βιντεάκι, εγγραφή στο κανάλι για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε άμεσα για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη γύρω από τα επιδόματα και τις παροχές που μας αφορούν. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ.
τα λέμε σε επόμενο βίντεο.